Ο Νίκος! Είμαι ο Θανάσης! Ήρθα εδώ στην κοινότητα και από την πρώτη μέρα πάτησα το πόδι μου. Είδα όλα τα παιδιά αγκαλιασμένα. Κατάλαβα ότι κάτι περισσότερο υπάρχει εδώ μέσα. Γιατί έξω για να πάρω μια αγκαλιά έπρεπε είτε να δώσω χρήση, είτε να μου δώσουν χρήση για να κάνω εγώ αγκαλιά, είτε να υπάρχει συμφέρον τέλος πάντων από πίσω. Κάτι να κρύβεται, κάτι να εξυπηρετεί. Λοιπόν, εγώ στη στροφή έχω κάνει μία φορά προσπάθεια, δεν τα κατάφερα, διέκοψα. Και αυτή είναι η δεύτερη φορά μου. Είναι το πιο εύκολο πράγμα να πίνεις. Πραγματικά. Δεν μου έδωσε κανένας. Δεν πιστεύω σε αυτό το παραμυθάκι. Ότι ο άλλος άρχισε να σου πει, έλα πάρε, είναι καλό πράγμα. Όχι. Θα πας και θα το βρεις μόνος σου. Γιατί δεν έχεις μάθει τον τρόπο να διαχειρίζεις τα πράγματα. Από τότε που άρχισα να κάνω κάτι και να προσπαθώ να κόψω με τη χρήση, έριχνα πολλές ευθύνες στους γονείς μου. Μετά το έριχνα όλο επάνω μου, μετά το έριχνα στους φίλους μου από τη χρήση. Δεν ήξερα γενικώς πού να ρίξω την ευθύνη, έψανα να ρίξω την ευθύνη. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο να βάλω ένα τείχος ανάμεσα σε μένα και τους ανθρώπους που είχα έξω. Ένιωθα ότι έχω σχέση μαζί τους. Ένιωθα ότι ανήκω κάπου. Δεν άνοικα κάπου. Δηλαδή, δεν ανήκεις κάπου όταν πίνεις. Απλά φαντάζεσαι ότι επειδή πίνει και ο άλλος, πίνει και ο παράλληλος, πίνει και ο παράλληλος, ότι είστε μια ομάδα. Λοιπόν, εγώ όταν πρωτοπήγα στην ομάδα ραδιοφώνου, πρώτα απ' όλα όταν μπήκα στην κοινότητα μου είπαν ότι υπάρχουν δύο ομάδες. Η μουσική και το ραδιόφωνο. Και μου λένε, άμα θέλεις πας και στις δύο, αλλιώς επιλέγεις. Λέω, πάω δοκιμάσω και τα δύο, η μουσική μου αρέσει. Νομίζω ότι έχω και ωραία φωνή, άντε να το κάνω. Το ραδιόφωνο λέω είναι κάτι άγνωστο, κάτσε να πάω να δοκιμάσω και κάτι καινούριο. Αφού κόβω που κόβω τα ναρκωτικά, ας κάνω και κάτι παραπάνω. Πάω λοιπόν στο ραδιόφωνο, έβλεπα εκεί πέρα που βγάζανε σποτάκια, έκλαιγα το μεταξύ κάθε φορά που βάζανε σποτάκι για προσέλκυση των χρηστών. Εγώ έβαζα τα κλάματα. Πολύ συγκίνηση, πολύ ευαίσθητο παιδί ήμουνα. Την Τετάρτη αφιερώνουμε τη μία ώρα στη δημιουργία της εκπομπής. Τι κάνουμε, μαζευόμαστε η ομάδα της ΕΡΤ, έχουμε το βιογραφικό του καλεσμένου και δημιουργούμε ερωτήσεις μέσα από το βιογραφικό. Θα το βγάλω και να τρέψω τα ρούχα. Ένα τέταρτο έφερε. Λοιπόν, πολλές φωτογραφίες σας μέσα από το βιογραφικό. Όχι, παρατηρώντας. Παρατηρώντας. Φωτογραφίες σας μέσα από το βιογραφικό σας. Ποιο σας, μωρέ σου, παρατηρώντας, τις. Φωτογραφίες μέσα από το βιογραφικό σου. Έκατσα και έφτιαξα ένα πλάνο στο μυαλό μου, ότι... Πρέπει να της το δώσω σε εικόνα πρώτα για να καταλάβει τη σκέψη σου. Έφτιαξα ένα πλάνο ότι είσαι χωριό. Ο άλλος δεν θα σε νιώσει. Ωραία, πάμε. Παρατηρώντας φωτογραφίες μέσα από το βιογραφικό σου. Ναι, ναι, ναι. Σου αρέσει. Συμπέρανα. Ναι, συμπέρανα. Ναι. Μου
κάνει αυτή. Συμπέρανα. Συνεργαζόμαστε μεταξύ μας, δηλαδή εκεί πάει ακριβώς η αλληλεγγύη και η αλληλοβοήθεια. Τι κάνουμε, λέει ο καθένας τη δικιά του ιδέα. Αν συμφωνεί και η υπόλοιπη ομάδα, δημιουργούμε μία σκαλέτα. Αυτό κάνουμε. Μετά είναι και ο Ανδρέας εκεί, ο υπεύθυνος του ραδιοφώνου, ο οποίος είναι από πάνω μας όλη την ώρα, ελέγχει τι κάνουμε, μας βοηθάει. Όταν πάμε να χάσουμε τον προσανατολισμό μας, είναι εκεί σαν πηξίδα, να μας δώσει το δρόμο. Να πει πού θα πάμε, πώς θα κατευθυνθούμε, γιατί εντάξει, εμείς το χάνουμε. Το κάνουμε τελείως από την ψυχή μας, όχι επαγγελματικά και... Να πω στο άνοιγμα. Πάμε. Καλημέρα σας, Κυριακή 5 Φεβρουαρίου. Είναι η εκπομπή Επιτόπου Στροφής στους 103,7 στα FM, στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στην παρέα σας μέχρι τις 12, ο Στέλιος, η Δώρα, η Χριστίνα και ο Παναγιώτης. Άλλες οδηγίες είπες ότι θα κάνεις. Δεν μπορώ να το κάνω. Τι μας είπες ότι θα κάνεις. Δεν είναι, δεν το έχω αυτό. Τι μας είπες ότι θα κάνεις. Δεν είπα τι θα κάνω. Είπα τι θες εσύ να κάνω. Ναι, τι. Γρήγορο τέμπο. Γρήγορο τέμπο. Και υψηλή... Και υψηλή ένταση. Ναι. Αυτό τι ένταση είχε. Μεσαία. Κανονική. Ναι. Ωραία, πάμε κανονική, αλλά να ξέρουμε τι λέμε. Πάμε. Καλημέρα σας. Κυριακή 5 Φεβρουαρίου. Μια... Τι. Είναι η εκπομπή Επιτόπου Στροφής στους 103,7 στα FM, στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στην παρέα σας μέχρι τις 12, ο Στέλιος, η Δώρα, η Χριστίνα και ο Παναγιώτης. Στον ήχο μαζί μας, ο Τάσος Γεωργακόπουλος. Η επιμέλεια της εκπομπής είναι της Γιάννας Τριανταφύλη. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα σας και στους ακροατές σας, τους φανατικούς. Καλημέρα. Μας έλεγε, ας πούμε, δεν θα παίρνει την αναπνοή από το στήθος, θα παίρνει την αναπνοή από το στομάχι, θα φουσκώνει την κοιλιά. Δηλαδή, λεπτομέρειες τώρα τέτοιες που δεν ξέρω αν αφορά κάποιον που θα δει αυτό το βίντεο. Εγώ τα λέω γιατί είναι για μένα σημαντικά, γιατί κάπως έτσι άρχισα. Και είναι λεπτομέρειες σημαντικές που δεν τις ξεχάσω. Δεν μπορείς να φωνάξεις πιο πολύ, γιατί η φωνή σου είναι όλη στο λαιμό σου. Και στο έχω πει χιλιάδες φορές. Κάθεσε έτσι και είναι συνέχεια εδώ πέρα έξω η φωνή. Πάρε λίγο διάφραγμα. Άκου την ένταση, η Χριστίνα. Έχει ακριβώς τα μισά πνευμόνια από σένα και ακούγεται πιο δυνατά από σένα, γιατί δεν τα αξιοποιεί ολόκληρα. Πάρε λίγο θωρακά, πάρε λιγάκι διαφράγμα. Προσπάθησε να το βρεις τέλος πάντων. Με στη μέρη το παντελόνι. Τρία και. Να πω. Τρία και. Επιλέγεις να μην είσαι στην πρώτη γραμμή στα συγκροτήματα που συμμετείχες από μικρός και να έχεις ένα πιο διακριτικό ρόλο, γράφοντας τα τραγούδια και σπάνια τραγουδώντας τα. Απ' την άλλη με τους Αρχαιοκάπουλους, είσαι η πρώτη φωνή. Έλα. Ξανά. Επιλέγεις να μην είσαι η πρώτη φωνή στα... Πάμε. Επιλέγεις να μην είσαι η πρώτη φωνή. Αυτό πού ήρθε. Από εδώ. Από εδώ ήρθε. Εδώ μου το χέρι μου. Ναι. Ωραία. Σκέψου δύο δάχτυλα κάτω τον αφαλό που λέγαμε. Μπράβο. Επιλέγεις να μην είσαι η πρώτη φορά. Δεν μπορώ, σαν μπαλόνι που ξεφουσκώνει. Αυτό το μπαλόνι θέλω. Για πάμε. Επιλέγεις να μην είσαι η πρώτη γραμμή στα συγκροτήματα που συμμετείχες από μικρό και να έχεις ένα παιδί. Ωραία. Έχεις την αρχή. Την αρχή την έχεις. Ωραία. Αυτό πρέπει να γίνεται συνέχεια όμως. Πάμε ξανά. Όχι. Τώρα κάτσε να σας πω τι βλέπω. Πάμε. Επιστρέψαμε, είναι η εκπομπή Επιτόπου Στροφή. Είναι για το δεύτερο μισό της εκπομπής τώρα. Συνεχίζουμε εδώ με τη Μαριέτα και το Στάθη. Ακούγεται το συναίσθημά μας. Δεν είναι μόνο μια συνέντευξη που θα πάρεις από έναν άνθρωπο, θα σου πει δύο κουβέντες, θα μάθεις τη ζωή του και το βιογραφικό του. Είναι να νιώσεις ότι έχεις επικοινωνία με τους ανθρώπους έξω, να μην βάζεις ταμπέλες ότι αυτός είναι γνωστός και είναι λίγο... απέναντί μου και όχι τόσο κοντά μου. Δηλαδή υπάρχει επικοινωνία μέσα του ραδιοφώνου. Πολύ επικοινωνία, εγώ αυτό νιώθω. Δεν τσεκάρω τον εαυτό μου, μην ακουστεί φτηνό αυτό που θα πω. Προσπαθώ να είμαι αυτή που είμαι και μέσα στη μέρα, να είμαι και στο ραδιόφωνο. Άμα με θέλει ο άλλος έτσι όπως είμαι, με θέλει. Άμα δεν με θέλει. Στην ουσία θέλω να είμαι καθαρή, να καταλαβαίνω τι νιώθω και όχι να τα κουκουλώνω τα συναισθήματά μου και να έχω και έναν άνθρωπο να του πω αυτό που νιώθω, να μην το κρατά μόνη μου. Ναι, οκ. Okay. Αγαπάω. Ποιον αγαπάω.
και έξω ένα παιδί που δεν έχει κάνει ποτέ χρήση, υπάρχουν δυσκολίες. Γιατί να μην του πω κι εγώ ότι μέσα από την κοινότητα έχω κι εγώ δυσκολίες και ότι δεν είσαι ο μόνος. Όταν άρχισα να γνωρίζω κι εγώ καλύτερα τα παιδιά, να βλέπω ότι και σε μένα υπάρχει αυτό το πράγμα, ότι και εγώ είχα ανάγκη να αγκαλιάσω, που άρχισα να ξεκαθαρίζω το κεφάλι μου από τις ουσίες, να έχω ανάγκη άλλα πράγματα, και όχι να πάω να πιω, αλλά να πιάσω τον άλλον να του πω: τώρα εγώ δεν είμαι καλά. Σκέφτομαι τα δικά μου. Όταν άρχισα να βγαίνουν τα προβλήματα στην επιφάνεια, αυτά που είχα θάψει, αυτά που είχα κουκουλώσει, για αυτά που δεν είχα μιλήσει ποτέ, δεν είχα ποτέ ένα φίλο. Όλα αυτά όταν άρχισα να τα λέω στην κοινότητα, κατάλαβα ότι είναι η πιο δύσκολη περίοδος. Όταν πραγματικά λες αυτό που νιώθεις, είναι πολύ δύσκολο. Εγώ έξω δεν το έλεγα ποτέ. Ντροπή ήτανε, φόβος. Δεν ξέρω τι ήτανε, πάντως εδώ πέρα στην κοινότητα το βρήκα αυτό το πράγμα. Και μου αρέσει που το έχω βρει. Και σου πω, είναι δύσκολο πολλές φορές να πεις αυτό που νιώθεις. Και τώρα είναι δύσκολο να έχω μια κάμερα απέναντί μου και να πρέπει να πω πώς νιώθω. Για να μάθουν και οι άλλοι έξω. Για να δουν ότι δεν είναι αυτό που έχουν στο μυαλό τους. Αυτό είναι κάτι πιο αληθινό από όσο νομίζουμε. Αλλά όταν κάτι είναι πολύ αληθινό, το φοβάσαι. Εγώ αυτό είχα πάθει στην αρχή. Λέω, δεν γίνεται. Μάλλον είναι ψεύτικο. Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Άλλη μία επιτόπου στροφή τελειώνει εδώ. Θέλω να ευχαριστήσω εσένα, Στάθη. Εγώ σας ευχαριστώ, παιδιά. Και εσένα, Μαριέτα, που ήσασταν εδώ κοντά μας. Όχι, εγώ σας ευχαριστώ, παιδιά. Για ακόμα μία φορά, γιατί δεν είναι η πρώτη. Και εύχομαι να μείνω ούτε τελευταία. Είμαι η Χριστίνα, με την παρέα μου από την Ανοιχτή Θεραπευτική Κοινότητα Στροφή του ΚΕΘΕΑ. Και σας εύχομαι ένα καλό υπόλοιπο εβδομάδα. Να είστε καλά. Ραντεβού την άλλη Κυριακή. Γεια σας. Γεια σας. Άρχισα να εκπροσωπώ τον εαυτό μου μέσω του ραδιοφώνου. Δηλαδή βρήκα κι άλλη διέξοδο να εκφράζω αυτό που νιώθω, όχι μόνο να πιάνω έναν άνθρωπο, όχι μόνο να έχω καλή σχέση με την οικογένειά μου, να μιλάω και με τον έξω κόσμο, χωρίς να περιμένω κάποια απάντηση. Απλά να ακούγομαι.